Κύριε Σταθακόπουλε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, αγαπητοί. Χαίρομαι που σας βλέπω και τους δύο μαζί. Να είστε καλά. Λοιπόν, στο Βίλνιους περιμένουμε μια πολύ σημαντική συνάντηση. Μητσοτάκη-Ερντογάν. Τι περιμένουμε μάλλον από αυτή τη συνάντηση, όχι μόνο τη συνάντηση, τι μπορούμε να βγάλουμε ως συμπέρασμα ότι θα γίνει σε αυτή τη συνάντηση? Θα σας απαντήσω, δεν θα υπεκφύγω, όμως θέλω να συνδέσω την προηγούμενη θεματολογία σας με δικιά μου προσωπική εμπειρία. Και εφόσον τα λέω εγώ ίδιος, δεν είναι και θέμα προσωπικών δεδομένων. Mm-hmm. Πριν 2 εβδομάδες, όταν δεν είχαν γίνει ακόμα οι εκλογές, χρειάστηκε να πάω εκτάκτως 2 ώρα τα ξημερώματα στο Τζάνιο νοσοκομείο. Δεν είπα ποιος είμαι, δεν είπα ότι καν ότι ο διοικητής του νοσοκομείου είναι ο μαθητής μου. Εξυπηρετήθηκα απίστευτα καλά και γρήγορα. Επί 5 ώρες, από τις 2 τα ξημέρωμα μέχρι τις 7, που ευτυχώς έφυγα υγιής. Mm-hmm. Είναι μια προσωπική εμπειρία, θέλω να την πω, γιατί λέμε τα κακά, να λέμε και τα καλά. Είχα γράψει ένα αντίστοιχο άρθρο αναπαράγοντας τη μαρτυρία ενός δικού μου προσώπου στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, όπου ήταν μια αντίστοιχη εμπειρία με αυτή που περιγράφτηκε, μάλιστα μεγαλύτερη σε διάρκεια, όπου ο άνθρωπος άλλα περίμενε θεωρώντας ότι το εσύ είναι υποκατάρρευση και άλλα είδε. Και πραγματικά η δε μητέρα μου, διαγνώστηκε με καρκίνο, αντιμετώπισε επί 10 μήνες στο αντικαρκινικό μεταξά στον Πειραιά, ομοίως με άριστα αποτελέσματα και άριστη συμπεριφορά, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε ένα ευρώ. Πρέπει να τα λέμε κάποια πράγματα. Ναι, γιατί κυρίως το εσύ δεν είναι τα ντουβάρια, είναι οι άνθρωποι. Υπάρχει ένα θέμα. Οι άνθρωποι στο εσύ κάνουν υπεράνθρωπους. Ένα θέμα που τα διαφοροποιεί είναι 2-3 κεντρικά νοσοκομεία, τα οποία σηκώνουν υπέρμετρα μεγάλο βάρος. Και γεωγραφικά και από πλευράς περιστατικών. Έτσι. Και εκεί ενδεχομένως να είναι το πρόβλημα και εκεί για αυτά να γίνεται και η μεγάλη κουβέντα. Προφανώς. Απλώς ήθελα να πω και τη δικιά μου εμπειρία και πολύ καλά κάνατε. Για μένα. Πολύ καλά το είπατε. Κύριε Σταθακόπουλε, θα χρειαστούμε ΚΑΒ σε αυτή τη συνάντηση. Λοιπόν, πάντως και στο θέμα της οικονομίας θέλω να πω, παρότι είμαι υψηλόμισθος για τα ελληνικά δεδομένα, ο μισθός μου δεν αρκεί με 2 παιδιά φοιτητές. Να λέμε και τα θέματα της εσωτερικής οικονομίας. Ναι. Δηλαδή είμαι ίσα βάρκα, ίσα νερά κάθε μήνα. Δηλαδή δεν συζητάμε για αποταμίευση, δεν συζητάμε για διακοπές οικογενειακές. Αυτό που λέγαμε με τον Κώστα νωρίτερα. Λέγαμε ότι παλιά λέγανε να βάζεις και 2 δραχμές στην άκρη. Σήμερα είναι πολύ δύσκολο να βάζεις 2 δραχμές στην άκρη. Δεν υπάρχει. Με 2 παιδιά φοιτητές, με για μένα την παράλογη αυτή διάταξη, που παρότι έχω το ένα παιδί στην Αθήνα, το άλλο στοιχείο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δεν μπορεί να φέρει πλέον τον άλλο εδώ πέρα. Έτσι δεν μπορεί, οπότε προσέξτε τώρα, υψηλό μισθός, να μην μπορώ να συντηρήσω καλά-καλά ένα δεύτερο παιδί στην επαρχία. Άλλοι γονείς δηλαδή που είναι πιο χαμηλόμισθοι από εμένα, πώς θα συντηρούν τα παιδιά και γιατί δεν πρέπει να έρθει το παιδί στην Αθήνα, αφόσον όπως είσαι και μέχρι το 19. Κύριε Σταθακόπουλε, το ξέρετε και εσείς καλά ότι ένας ο οποίος δεν είναι υψηλό μισθός και το παιδί του περάσει στη Θράκη, στη νομική Θράκη, στην Κομοτηνή. Έτσι. Εγώ ξέρω παράδειγμα που δεν έχει πάει. Το παιδί απλά δεν πήγε. Ισχύει ακριβώς, έχω ίδιες εμπειρίες και εγώ δυστυχώς από δικούς μου ανθρώπους. Και μάλιστα συναδέλφους μου δικηγόρους. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα που με ρωτήσατε. Του Βίλνιους. Κοιτάξτε, για Βίλνιους. Για εμένα που ασχολούμαι 40 χρόνια τουρκικά με τους Τούρκους. Και όπως ξέρετε κύριε Καλέτσιο, και την επιμονή που είχα στην προεκλογική περίοδο την τουρκική, να επιμένω ότι ο Ερντογάν θα ξαναβγεί με τα τσαρούχια που λέμε έτσι λαϊκά. Και γενικώς όλη η ανάλυση που έκανα, που είδατε ότι έπεσα μέσα 100%. Τώρα λοιπόν στην παρούσα. Είμαι εδώ για να το επιβεβαιώσω αυτό, πολύ απλά. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι στο Βίλνιους περιμένω το εξής. Υπάρχει μετά τους σεισμούς μια πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου είμαστε κοινοί σύμμαχοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Τουρκία και εμείς, τα θέματα τριβής μεταξύ συμμάχων, όπως είμαστε εμείς με την Τουρκία, να πάνε πίσω. Ότι στην παρούσα χρονική περίοδο δεν ωφελούν, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι δεν ωφελούν ούτε τον Ερντογάν ούτε την Ελλάδα και πρέπει να λυθούν. Η Τουρκία, γνωρίζουν οι πάντες, από τους ίδιους Αμερικανούς, από τον Φρανκ Βέμπερ, τον γνωστό καθηγητή στο Temple University που είχε γράψει το περίφημο βιβλίο του «Επιτίδες ουδέτερος για την Τουρκία», γνωρίζουμε τις επιτιδιότητες που κάνει, που χαρακτηρίζεται δηλαδή από αυτές,
Και τι θα κάνει. Ο πρόεδρος Ερντογάν λοιπόν στο ΝΑΤΟ θα είναι ένας πολύ καλός σύμμαχος νατοϊκός που θα κάνει λίγο τον αδικημένο και θα δείχνει καλόπιστος ότι θέλει να ακούσει όλους τους προβληματισμούς των Αμερικανών και παρεμπιπτόντως και των Ελλήνων. Θα χρησιμοποιήσει τους Έλληνες ως ενδιάμεσο, mediator δηλαδή, για να καλυτερέψει τη σχέση του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι ότι για μένα ήταν ποτέ άσχημες, αλλά τέλος πάντων να καλυτερέψουν στα θέματα στα θέματα αυτών που φαίνονται τουλάχιστον, των θεμάτων που είναι ορατά. Από εκεί και πέρα μπορώ να σε επιβεβαιώσω ότι έχει υπογραφεί ένα trust deed, ένα έγγραφο εμπιστοσύνης δηλαδή, μεταξύ των δύο χωρών για τις μελλοντικές σχέσεις τους στα θέματα τα στρατιωτικά και τα γεωπολιτικά, και πρέπει να αναμένουμε και την είσοδο αργά ή γρήγορα της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και τα F-16 στην Τουρκία, προσέξτε, όχι για να τα στρέψει κατά της Ελλάδος, αλλά ως ενισχυτικό όπλο της νατοϊκής άμυνας, γιατί η Τουρκία είναι η δεύτερη χώρα μεγαλύτερη σε όγκο στρατεύματος στο ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν δεν θα τις τα δώσουν ως Τουρκία για να τα στρέψει κατά της Ελλάδος, θα τις τα δώσουν με τη δικαιολογητική βάση ότι τα δίνουν σε μια ανατοϊκή δύναμη εταίρο, γιατί πρέπει το ΝΑΤΟ να ενισχύσει τον εξυγχρονισμό των οπλικών του συστημάτων εν όψη του ατελείωτου πολέμου στην Ουκρανία, που όπως έχω πει, κύριε Γαλέτσιο, όταν αρχίσαμε να πρωτοβγαίνουμε μαζί τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, εγώ τον έχω χαρακτηρίσει από τότε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όχι με τη λογική του πρώτου και δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, με τη λογική ενός πολέμου δεν τελειώνει ποτέ και έχει κυρίως οικονομικά αντίκτυπα. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο περιμένω είναι αγκαλιές, φιλιά, καλοπιστία τάχαμε της Τουρκίας, ότι να τα βρήκαμε, είναι το momentum το κατάλληλο για να πάνε όλα καλά με τους Τούρκους. Η Τουρκία θα κάνει τη δουλειά της, θα δώσει το αντάλλαγμα που λέγεται αυτή τη στιγμή Σουηδία. Θα το δώσει, λέτε, τώρα, σε αυτή τη σύνοδο. Στο Βίλνιους δεν ξέρω, αλλά πολύ σύντομα θα γίνει αυτό. Γιατί το trust deed μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας έχει υπογραφεί. Θα ωφεληθεί η Ελλάδα αν παρουσιαστεί από τις ΗΠΑ ως mediator, ως διαμεσολαβητής. Άρα, να, ότι κοιτάξτε, διαμεσολάβησε. Και ξαναλέω, όχι βγάζοντας η Ελλάδα τα μάτια της, δηλαδή δεν θα πούνε αν η Ελλάδα την κάνει, δηλαδή συνενεί να πάρει F-16 Τουρκία, όχι. Θα λέμε ότι η Ελλάδα συνενεί στον εξυγχρονισμό των νατοϊκών οπλικών συστημάτων, άρα η Τουρκία θα πάρει F-16 γιατί τα ανήκει, δεν θα τα στρέψει εις βάρος μας, έχουμε εγγυήσεις για αυτό το πράγμα, δεν και τα λοιπά. Και μόλις η Τουρκία για πολλωστή φορά κάνει τη δουλειά της, θα ξαναδούμε πάλι στις 24 Ιουλίου, 100 χρόνια από τη συνθήκη της Λοζάνης, αμφισβήτηση της Λοζάνης. Θα δούμε. Τον Αύγουστο δεν ξέρω αν θα βγάλουν πάλι βαπόρια και πλοία να κάνουν βόλτες στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως το 20. Όμως, 29 Οκτωβρίου του 23, που θα γιορτάζουν τα 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας, θα ξαναδούμε πάλι ρητορικές. Κύριε Σταθακόπουλο, γιατί να συνενέσει η ελληνική διπλωματία? Ακούστε τώρα. Εδώ πέρα υπάρχει μια θεώρηση, η οποία εγώ είμαι της εντελώς αρεαλιστικής σχολής, της επιστημονικής, που μιλάει χωρίς συνέστημα. Έτσι είμαι και στην καθημερινότητά μου. Αρέσει, δεν αρέσει σε κάποιος, τον κύριο Καλέσσα που τα λέμε συχνά, το γνωρίζει. Είμαι της ακριβώς ρεαλιστικής σχολής, δηλαδή πιο ρεαλιστής δεν γίνεται. Προσέξτε, οι χώρες στη γεωπολιτική θεωρία αποφασίζουν δύο πράγματα. Ή θα σταθούν με όποιο τίμημα μόνες τους, με όποιο τίμημα στα πόδια τους, βλέπει Ισραήλ. Είναι 7 εκατομμύρια άνθρωποι, σου λέει θα υπηρετούμε από τα 18 μέχρι τα 68 στρατιώτες. Και θα είμαστε συνέχεια σε εγρήγορση για οποιαδήποτε επίθεση. Δηλαδή είναι ένα στρατόπεδο που λειτουργεί και ως πολιτεία. Η Ελλάδα, από την άλλη μεριά, και δεν το λέω καλό ή κακό, αποφάσισε από το 1827 και το 1830 να διακατέχεται το σύνδρομο του Ναβαρίνου. Δηλαδή θέλουμε προστασία. Δηλαδή προσφέρουμε συμμαχία. Μάλλον ζητούμε συμμαχία να μας προστατεύσουν και θα είμαστε αξιόπιστοι σύμμαχοι. Δεν κακό, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Η Τουρκία έχει αποφασίσει ότι συμμετέχει σε συμμαχίες, προσφέροντας συμμαχίες και κάνοντας τη βρώμικη δουλειά. Το ξέρουμε αυτό. Η Ελλάδα λοιπόν, σε αντίθεση με το Ισραήλ που είπα προηγουμένως, έχει αποφασίσει ότι ως αξιόπιστο σύμμαχος θα δείχνει πάντοτε καλοπιστία και θα συνενεί για το ευρύτερο καλό της συμμαχίας. Η Ελλάδα λοιπόν είναι το πιθανότερο, μπορεί να μην το πει πανηγυρικά, αλλά θα το δούμε εκ του αποτελέσματος. Γνωρίζει για αυτό το trust deed το οποίο είπα τώρα και γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι τα F-16 θα τα πάρει η Τουρκία.
Όταν ο συμφοιτητής μου στην νομική, ο υπουργός, ο κύριος Συρίγος, το είπε, έπεσαν πάνω από τον Φάντη, θυμόσαστε. Δεν εκλέθηκε και ούτε καν βουλευτής στην πρώτη Αθηνών. Κάποια πράγματα όμως πρέπει να λέγονται ρεαλιστικά, μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν. Η Τουρκία είναι ισχυρός σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα δεν θα φέρει αντίρρηση στα F-16, προσέξτε, εφόσον παρουσιαστούν ως εξυγχρονισμός νατοϊκού οπλικού συστήματος. Αλλά αν παρουσιαστούν με ρητορική ότι εμείς είμαστε ισχυροί και ότι αμφισβητούμε και βάσει αυτών θα υποστηρίξουμε τη γαλάζια πατρίδα, το Μαβί Βατάν, τότε πράγματι η Ελλάδα θα πρέπει να ασκήσει βέτο και να πει τι είναι αυτά που λέει η Τουρκία. Αλλά αν το περάσουν έντεχνα, διπλωματικά, ότι αυτό είναι οπλικό σύστημα νατοϊκό πλέον, το οποίο πρέπει ένας νατοϊκός ισχυρός σύμμαχος να το έχει στα χέρια του, η Ελλάδα δεν θα φέρει αντίρρηση, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Πάντως, και δεν θα μπει στη ζυγαριά με τα F-35, έτσι, δηλαδή το πρόγραμμα της Ελλάδας. Δεν μπαίνει έτσι, όπως το λέτε. Πάντως από χτες, κύριε Σταθακόπουλε, υπάρχει ένα θέμα, γιατί έχουν εργαλειοποιήσει πάρα πολύ το μεταναστευτικό. Χτες μας κατηγόρησαν ότι κάνουμε pushbacks. Οι Τούρκοι, ότι αυτοί κατάφεραν να διασώσουν, το λέγαμε εδώ Τάκη, αν θυμάσαι καλά, 95 ανθρώπους στη θάλασσα. Σήμερα και από χθες και προηγούμενες μέρες, εκτός από τον διεθνή τύπο, και ο τουρκικός τύπος αλλά και ο Ερντογάν μιλάει για μη προσπάθειες της Ελλάδας διάσωσης των μεταναστών στο ναυάγιο της Πύλου. Αυτά δεν τα βλέπει η ελληνική διπλωματία που θα είναι τόσο καλόπιστη όσον αφορά τα δώρα, τα αντίδωρα μάλλον που πρέπει να πάρει ο Τούρκος για τον ΝΕΕ στη Σουηδία. Σωστά. Σωστά. Υπάρχει το εξής θέμα στην ελληνική διπλωματία, το οποίο το κατανοώ, δεν σημαίνει ότι το ενστερνίζομαι, αλλά το κατανοώ. Είναι λεγόμενη μπακλαβαδοποίηση. Δηλαδή δεν τα βάζουμε όλα σε δύο τσουβάλι. Τα βλέπουμε ξεχωριστά. Δηλαδή στο θέμα το προσφυγικό, η Ελλάδα ακολουθεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο, κάνει αυτά που κάνει, η Τουρκία μας κατηγορεί, εμείς λέμε δεν είναι έτσι. Πράγματι υπάρχει μία τριβή σε αυτό το θέμα. Στο θέμα των οπλικών συστημάτων, η πρόθεση των ΗΠΑ, τους οποίους εμείς ξαναλέω, αυτή είναι η γεωπολιτική γνωστή θεωρία και άποψη, ακολουθεί τον leader, τον ηγέτη, έτσι, δηλαδή είναι στάση αυτό. Μας λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν πρέπει να έχετε τριβές αυτή τη στιγμή οι νατοϊκοί σύμμαχοι μεταξύ σας και για λόγους οπλικών συστημάτων του ΝΑΤΟ, ξαναλέω, όχι κατά της Ελλάδος, πρέπει να προμηθευτεί συν το χρόνο η Τουρκία τα F-16. Και η Ελλάδα τα F-35, προσέξτε, όχι για να τα στρέψει κάτι της Τουρκίας ή να τα έχει, ας πούμε, για να απειλεί την Τουρκία, να φοβάται την Τουρκία, πάλι ως νατοϊκό οπλικό σύστημα, ένα σύμμαχος νατοϊκός πρέπει να έχει τα F-35, κάποια F-35 όπως είναι η Ελλάδα. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που τα βλέπουμε ξεχωριστά σαν κομμάτια μπακλαβά, που είπε λεγόμενη μπακλαβαδοποίηση, το λέει έτσι λαϊκά, αλλά το λέμε συχνά στην επιστήμη, δόκιμο είναι, βλέποντας τα ξεχωριστά και όχι ως ένα σύνολο, δηλαδή λέγοντας ότι άλλο είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο, άλλο είναι το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης, άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το θέμα της μειονότητας μουσουλμανικής στη Θράκη, άλλο είναι το κυπριακό. Ναι, το καθένα έχει την αυτονομία του. Αλλά στο σύνολο της εξωτερικής πολιτικής πρέπει να το βλέπουμε ως όλον. Εδώ πέρα λοιπόν στην Ελλάδα συμβαίνει το εξής. Ναι, βεβαίως, δεν περιμένουν εμένα να τους πω για το όλον και πόσο αλληλένδετα είναι. Σαφώς και τα γνωρίζουν. Μιλάω και με διπλωμάτες και με αξιωματικούς μας, όπου έχω την τιμή και να διδάσκω σε ειδικά σεμινάρια. Αλλά το θέμα είναι ότι κατά περίπτωση κρίνουμε, αποφασίζουμε για το καθένα ξεχωριστά και όχι όλα μαζί. Και δυστυχώς η Ελλάδα δεν λειτουργεί όπως η Τουρκία. Θα μου πείτε γιατί δυστυχώς έτσι είναι η Ελλάδα. Η Τουρκία πάντως λειτουργεί εκβιαστικά. Η Ελλάδα δεν λειτουργεί εκβιαστικά. Είναι πάντοτε καλόπιστη. Και το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι τη δικιά μας καλοπιστία η Τουρκία τη λαμβάνει ως αδυναμία. Ενώ δεν είμαστε αδύναμοι. Το λαμβάνουν αυτοί. Το λαμβάνουν αυτοί ως αδυναμία έτσι. Κύριε Σταθακόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό εγώ, μεσημέρι. Πάντα για το χρόνο που μου δίνετε. Για το χρόνο που μου δίνετε. Είναι υποχρέωσή μας γιατί μαθαίνουμε. Τουλάχιστον εγώ μαθαίνω κάθε φορά που μιλάμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.